Τη μεγαλύτερη μερίσια αύξηση θανάτων εξαιτία του φωνικού κορονοϊού κατέγραψαν οι Βρετανικέ Αρχέ. Το Ηνωμένο Βασίλειο άργησε να λάβει μέτρα για τον περιορισμό τη εξάπλωση του COVID-19 και πλέον βρίσκεται στο έλεο τη πανδημία. Έρευνα του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη που φιλοξενούν οι Financial Times αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε τόσο να λάβει μέτρα που πιθανότατα έχει ήδη μολυνθεί το 50% του βρετανικού πληθυσμού. Την ίδια ώρα οι αρχέ δίνουν μάχη για να κερδίσουν χρόνο. Εκθεσιακό κέντρο του Λονδίνου μετατρέπεται σε προσωρινό νοσοκομείο με 500 κλίνε, αναπνευστήρε και οξυγόνο για να φιλοξενήσει ασθενεί. Η κυβέρνηση ζητά 250.000 εθελοντέ από όλη τη χώρα που θα βοηθήσουν τι ευπαθεί ομάδε παρέχοντά του τρόφιμα και φάρμακα. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. <laughs> Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλτ Τραμπ δεν σταματάει να υποβαθμίζει το πρόβλημα. Με την πολιτεία τη Νέα Υόρκη να μετρά ήδη πάνω από 25.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα ποσοστά μόλυνση αυξάνονται δραματικά. Ο πρόεδρος από τη μεριά του εμφανίζεται ιδιαίτερα χαλαρός και αποφασισμένος να σπάσει την καραντίνα νωρίτερα για να μην καταρρεύσει η οικονομία. Στόχος του το Πάσχα. We've never closed the country before and we've had some And we've had some pretty bad viruses. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τραμπ συνδέει το μεταναστευτικό με τον κορονοϊό, τονίζοντα την αναγκαιότητα του κλεισίματο των συνόρων αυτή τη στιγμή, ενώ δεν παραλείπει να κατηγορήσει την Κίνα για απόκρυψη πληροφοριών. Εν τω μεταξύ, ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο CNN να βύχει στο χέρι του, παρά τι οδηγίε που έχουν δοθεί στου πολίτε. Την ίδια ώρα, ο σερίφη του Λο σκέφτεται να κλείσει τα καταστήματα όπλων, καθώ όλο και περισσότεροι πολίτε σπέβδουν να αγοράσουν όπλα, χωρί μάλιστα να τηρούν τι αποστάσει ασφαλεία στι ουρέ.